πείτε και εσείς τη γνώμη σας για αυτό το πράγμα. Βέβαια. Είχα μια γυναίκα και το παιδί μας ήταν άρρωστο. Ναι, ναι. Αλλά αυτή δεν το πρόσεχε και εμένα με άφηνε χωρίς φαγητά και τέτοια. Δεν κατά... Αλλά δεν τους είχαμε αυτούς. Με τον αδερφό της είχαμε τα προβλήματα που ήταν από το χωριό και κατέβαινε. Μάλιστα. Τι να την κάνω αυτή τη γυναίκα που συνέχεια την πηγαίνει. Τι να την κάνω. Κοιτάξτε, για να υπάρξει και να ζωοποιηθεί ένας γάμος, πρέπει να υπάρχει το συντέριασμα. Μα τη συντέριασα, το έκανα, ήταν εντάξει, ήμασταν. Αλλά τι να κάνω. Παρουσιάζει αυτή την αδυναμία. Δεν μπορώ άλλο όμως αυτό, γιατί άλλο το παιδί και άλλο όμως ένας άντρας, δεν νομίζετε κι εσείς. Βέβαια. Άλλο δεν είναι. Αν ήταν το ίδιο, θα το ήταν αυτό. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας γάμος με δύο γονείς και τέσσερις. Τέλος πάντων, αλλά αυτό δεν πειράζει. Θα τη βρω. Θα τη σκίσω. Τι πράγμα? Δεν μπορώ να το κάνω. Άλλο, άντε, θα σας αφήνω, συγγνώμη, γεια.